Και τώρα η ενημέρωση στην νοηματική. Μια ανατριχιαστική υπόθεση βιασμού ήρθε στο φω μετά την καταγγελία από μια 19χρονη κοπέλα ότι ο φίλο τη, ένα αστυνομικό που βρίσκεται ήδη εκτό υπηρεσία λόγω άλλων αδικημάτων, την κρατούσε κλειδωμένη μέσα στο διαμέρισμά του και την εξέδευε σε πελάτε, απειλώντα την να την σκοτώσει με το όπλο που είχε στην κατοχή του. Η 19χρονη, με χτύπηματα στο πρόσωπο, κατάφερε να ξεφύγει και να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία. Η υπηρεσία ιστορικών υποθέσεων συνέλαβε αμέσω τον βασανιστή τη κοπέλα αλλά και τον πατέρα τη για βιασμό. Όπω αποκάλυψε η 19χρονη, ο πατέρα τη τη βίαζε για 6 ολόκληρα χρόνια από 11 ετών, μετατρέποντα τη ζωή τη σε μια πραγματική κόλαση. Ποτέ όμω δεν είχε βρει τη δύναμη να καταγγείλει την σεξουαλική κακοποίηση. Το κορίτσι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία, βρίσκεται υπό την επίβλεψη ψυχολόγου και αναμένεται να εξεταστεί από γιατροδικαστή. Το πρωί ο αστυνομικό οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινική δίωξη κατηγορούμενο για σωματική βλάβη, εμπορία ανθρώπων, απειλή και παραβάσει τη νομοθεσία για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο πανόρμα τη Βούλα δίπλα από τον οικιστικό ιστό. Άμεση ωστόσο ήταν η επέμβαση τη πυροσβεστική με επίγειε και εναέρειε δυνάμει με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Σε πλήρη ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στα στήρα Ιβία μετά από τι υπεράνθρωπε προσπάθειε των πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων που όλη τη νύχτα προσπαθούσαν να ανακόψουν τα πύρινα μέτωπα. Το μεσημέρι οδηγήθηκε στον Ισαγγελέα ένα 57χρονο αγρότη, κάτοικο τη περιοχή, ο οποίο συνελήφθη κατηγορούμενο για την πρόκληση από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στα στήρα. Σύμφωνα με το ανακριτικό τη πυροσβεστική, ο 57χρονο προσπάθησε να βάλει μπρο σε ένα γεωργικό σκαπτικό μηχάνημα που είχε στην άκρη του δρόμου. Όμω προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα να αρπάξουν τα ξερά χόρτα που βρίσκονταν εκεί. Η φωτιά πήρε αμέσω μεγάλε διαστάσει λόγω του δυνατού αέρα. Όσο για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθε το πρωί στο Βαρνά Βατική, έχει οριοθετηθεί πλήρω και οι πυροσβέστε βρίσκονται επιτόπου για να αποτρέψουν τυχόν αναζωπηρώσει. Κρίσιμες αποφάσεις αύριο από την κυβέρνηση για τους εσωτερικούς χώρους ψυχαγωγίας με βάση την πορεία των κρουσμάτων του COVID. Με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα φαίνεται να κερδίζει έδαφος η άποψη του να μην υπάρξουν τελικά μεικτοί χώροι στους χώρους ψυχαγωγίας αλλά μόνο αμυγής, δηλαδή μόνο για άτομα που έχουν εμβολιαστεί καθώς και για άτομα που έχουν νοσήσει. Επειδή ωστόσο τα καταστήματα θα πρέπει να ανοίξουν 15 Ιουλίου και είναι στενά τα χρονικά περιθώρια, δεν αποκλείται να υπάρξει μικρή παράταση. Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε. Αγγλία και Ιταλία θα μονομαχήσουν απόψε στο Γουέμπλεϊ με στόχο να στεφτούν πρωταθλητέ Ευρώπη. Οι Άγγλοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Οι Ιταλοί ξανά μετά από 53 χρόνια. Άγγλοι και Ιταλοί περίμεναν περισσότερο από μισό αιώνα για να πανηγυρίσουν ξανά την κατάκτηση ενό τροπέου σε εθνικό επίπεδο. Απόψε το νέο Γουέμπλεϊ θα μετατραπεί σε Ρωμαϊκή Αρένα και στο τέλο θα μείνει όρθιο μόνο ένα. Τα τρία λιοντάρια έχουν το πλεονέκτημα τη έδρα αφού ο μεγάλο τελικό θα διεξαχθεί μπροστά σε χιλιάδε Άγγλου. Η, η πίεση του κόσμου όμω, που κάνει όνειρα για την κατάκτηση του τροπέου, θα είναι τεράστια και μπορεί να του γυρίσει μπούμεραγκ. Η Ιταλία, που ξεκίνησε τη διοργάνωση εντυπωσιακά και πήρε τον τίτλο του Φαβορή, θα έχει επίση την υποστήριξη των τυφώζη. Ο Ρομπέρτο Μανσίνη γνωρίζει ότι η νίκη θα κερδιθεί στι λεπτομέρειε. Η ζέντρα του τελικού θα γίνει στις 10 το βράδυ και στο Γουέμπλι δεν θα πέφτει η καρφίτσα. Σεισμική δόνηση με 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τη νύχτα την περιοχή της Στίβας προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Η σεισμική δόνηση σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ήταν επιφανειακή και σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα σε απόσταση μόλις 2 χιλιόμετρων βόρεια-βόρειο-ανατολικά της πόλης των Θιβών. Αυτό που έχει θορυβήσει ιδιαίτερα του κατοίκου είναι η μικρή σε ένταση, αλλά συνεχή σεισμή, περισσότεροι από 30, που σημειώνονται τι τελευταίε ώρε. Οι σεισμολόγοι κάνουν λόγο για ένα μήνο μικροσυσμών και προ το παρόν δεν μπορούν να εκτιμήσουν αν πρόκειται για προσυσμού σε αναμονή ενό μεγαλύτερου γεγονότο. Ωστόσο, ο πρόεδρο του ΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, δήλωσε στο, Αθηνα... στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Παρακολουθούμε το φαινόμενο προέρχεται από τα ρήγματα της περιοχής. Κάτι παρόμοιο είχαμε και πριν από 6 μήνες, αλλά δεν ανησυχούμε. Αυστήρη κριτική προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι διχάζει και σχεδιάζει πρόορες εκλογές. Σκέφτεται διαρκώς να πάει σε πρόορες εκλογές, μήπως και επιβιώσει. Έχει μια τεράστια ευθύνη γιατί είναι ένας Πρωθυπουργός που διχάζει ενώ ο τόπος χρειάζεται Πρωθυπουργό που ενώνει, δήλωσε ο Αλέξη Τσίπρα. Απαντώντα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβερνητική εκπρόσωπο Αριστοτελή Απελώνη δήλωσε ότι οι πολίτε δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Χρειάζεται περίσχυο θράσο ο πιο διχαστικό πολιτικό στη μεταπολιτευτική ιστορία να μιλάει για διχασμό. Εδώ κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑ στη νοηματική γλώσσα. Αμέσω μετά ακολουθεί η ξένη σειρά τα φιλαράκια. Αναλυτικά, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρα 10 με την Ιωάννα Βάσου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα ήρεμο απόγευμα Κυριακής.